Νεαροί διαδηλωτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους επιτέθηκαν στους αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια και ό,τι έβρισκαν μπροστά τους έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σε δρόμο προς το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Εκεί ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο των εγγενείων της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μία διαδηλώτρια δραματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υποπίεση με το ειδικό υδροφόρο όχημα ΑΕΑΣ. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 9 διαδηλωτές, οι οποίοι πήραν προθεσμία και θα οδηγηθούν τη Δευτέρα στον εισαγγελέα. Στη Γαλλία, οι δρόμοι στο Παρίσι θύμιζαν πεδίο μάχης. Το κέντρο της πρωτεύουσας πνίγηκε στους καπνούς από τα δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού και των περιορισμών συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς. Παρόμοιες εικόνες και στην Τουλούζη. Στην Αυστρία, επεισόδια ξέσπασαν από αντιεμβολιαστές που φώναζαν συνθήματα κατά των περιοριστικών μέτρων στη Βιέννη. Aber die Menschen spüren noch nicht genug diesen Schmerz und diese Qual der Politik und das werden sie leider bald spüren. Στην Τουρκία, η πορεία κατά των εμβολίων και των περιοριστικών μέτρων στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης ήταν πιο ειρηνική.